αυτό το αίτημα, πιστεύω πρέπει να περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι θέμα κοστολόγησης. Σωστά. Μάλιστα. Κρατάτε αυτή τη σοβαρή άποψη. Περίπου 500 εκατομμύρια είναι η 13η σύνταξη. Σωστά. Τι σημαίνει να κάνεις τώρα αναπροσαρμογή των συντάξεων όλων? Είναι μια μεγάλη. Όχι όλων. Αυτών που δόθηκαν την παραπονιά του. Ναι, των κατωτάτων. Δεν είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να μοιράζω λεφτά. Εκατομμύρια από το στούντιο του Αντένα. Είμαι σαφής. Έχουμε μεγάλο προγραμματικές δηλώσεις. Ναι, αλλά 70%. Όταν όμως ξέρεις κάτι, με τα ίδια χρόνια συνταξιούχος θα παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη από τον άλλον. Θα έχουμε πάλι μετά από λίγο καιρό. Θα δαλύσουμε σταδιακά τα προβλήματα. Τελειώσω, όχι σήμερα με μια απόφαση. Θέλω να αυτό είναι αυτό που λέτε και χαίρομαι. Το χαιρετίζω. Πρώτον, θέλω κύριε Παπαδάκη να ξέρει κάτι. Και η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά, αλλά και οι πολίτες με στήριξαν ηρωικά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ είμαι βουλευτής από το λαό. Από εκεί εκλέγομαι και από κανέναν άλλο. Σημαίνει αυτό. Προσέξτε, θα σας πω. Και υπηρετώ το λαό. Ό,τι είναι θετικό και επωφελία του λαού. Θα το ψηφίσω. Δεύτερη φορά που το λέτε σήμερα. Εγώ θα το στηρίξω μέχρι θανάτου, ανεξάρτητα ο καθένας τι λέει. Εγώ θα στηρίζω ό,τι είναι θετικό για το λαό. Και όχι ό,τι μου πει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παδάκη, έχει ένα κίνδυνο αυτό. Δεν πειράζει. Έχω γλώσσα κοινή. Γράφω. Εγώ θα ψηφίζω ό,τι είναι θετικό για το λαό και όχι ό,τι μου πει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαδάκη, ό,τι είναι υποφελία του λαού. Και όχι ό,τι μου πει το κόμμα. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα, ούτε εκ θεού εκπεμπόμενο. Εκ λαού εκπεμπόμενο. Απλούστατα τόσο καιρό όμως τα νέα σε όλα που ψηφίσατε, κύριε Παπαδάκη. Εξήγησα, κύριε Χαϊκάλη, θα ξαναπάω. Να απαντήσω. Και αν αποδειχθεί ότι υπάρχει άλλος δρόμος και δεν είναι ο μονόδρομος, είναι εκτεθειμένη όλη η Νέα Δημοκρατία. Επειδή την εκπροσωπείτε τον Παπαδάκη, κύριε Χαϊκάλη. Ψήφιζα ναι και δεν μετανιώνω. Διότι είχα να επιλέξω μεταξύ τη πατρίδα τη άναρξη χρεοκοπία ή τη μείωση των μισθών. Ναι, αποδεικνύεται αυτό. Αλλά αν αποδειχθεί στο μέλλον ότι αυτό ήταν μια λάθος συνταγή ή λάθος κατεύθυνση, θα ζητήσω εξηγήσεις. Χαίρομαι, εντάξει. Απλά. Ελληνικά μιλάω. Τι περιμένετε? Τι περιμένουμε? Αυτό που ουσιαστικά έχει ισχύει μετά τις εκλογές. Είδαμε ότι ξαφνικά η ζωή συνεχίζεται, οι τράπεζες υπάρχουν, λύσεις υπάρχουν, μονόδρομοι δεν υπάρχουν, εκφοβισμός δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπήρχε ποτέ στον Έλληνα αυτό στο DNA του ο φόβος. Η πορεία αυτής της χώρας βάδισε μέχρι στιγμής με όχι. Δεν πορεύτηκε με ναι, ούτε με υποταγές. Με αντιστάση μεγάλη και με όχι πορεύτηκε μέχρι στιγμής η χώρα μέχρι εδώ. Από τους Περσικούς πολέμους μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, αυτό το όχι και η αντίσταση και πρέπει και σωστή παρατήρηση που άκουσα χθες, ότι κάποια στιγμή ότι από τον Κομεντή, νομίζω το Γάλλο, ότι πρέπει να πούμε και κάποια ναι. Ναι, θα συμφωνήσουμε, πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι αντίθεση. Ένα πεδίο λογικής. Δεν με αφορά εμένα. Γιατί είναι κουβέντες που ακούγονται. Τα γύρισε, ναι, τα γύρισε και αυτός. Είναι, στην αυτή, είναι ότι η χώρα πρέπει να μπει σε ένα πεδίο. Ουσιαστικά δεν είμαστε από παιδιά της Ευρώπης. Είμαστε ίσοι και πρέπει κάποια στιγμή όχι να είμαστε να.